Εδώ είμαστε και πάλι κοντά σας. Σας υποσχέθηκα ότι θα ξαναγυρίσουμε στο θέμα καρναβάλι, γιατί αύριο είναι η έναρξη. Και έχουμε στο στούντιο της χαμηλής τύσης τον κύριο Σπύρο Κουβάρα, ο οποίος είναι χορογράφος και φέτος έχει επιμεληθεί την έναρξη από πάνω μέχρι κάτω. Από πάνω μέχρι κάτω. Εντός, εκτός και επί τα αυτά. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ, που είσαστε στο στούντιό μας, πρώτη φορά κιόλας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, και θα μιλήσουμε για την έναρξη του Πατρινού Καρναβαλιού, η οποία είναι αύριο. Και εσείς δουλεύετε γι' αυτό πόσο καιρό για να το παρουσιάσετε? Θα έλεγα ότι μετά την πρόσκληση που έγινε περίπου πέρσι το Μάιο, που ξεκίνησαν οι πρώτες συζητήσεις, εγώ ήδη μπήκα σε μια διαδικασία δημιουργική, αρχίζοντας να επεξεργάζομαι κάποιες ιδέες, κάνοντας επαφές με συνεργάτες μου, να στελεχώσω την ομάδα, με όσους ήταν να εμπλακούν στο project. Οπότε, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ήδη σε επίπεδο ερευνητικό είχαν αρχίσει και γίνονταν κάποια πράγματα. Από εκεί και πέρα, σε στούντιο, μπήκαμε αρχές Οκτώβρη και με τις χορεύτριες και με τους υπόλοιπους συντελεστές, που δεν είναι λίγοι. Είναι μεγάλο το project, οπότε εσείως κοντεύουμε τους τρεις μήνες περίπου. Μήνες, πώς είσαστε, πόσοι χορευτές? Οι χορεύτριες για την ακρίβεια είναι τέσσερις. Από εκεί πέρα έχω μία συνεργάτη, μπορώ να πω και τα ονόματα ίσως. Καλέ, φυσικά να τα πούμε, γιατί έχουν δουλέψει σκληρά. Πολύ σκληρά. Βέβαια. Και επειδή και η τεχνική είναι πολύ ιδιαίτερη και αρκετά επίπονη, το fly to dive, δηλαδή μια τεχνική η οποία συνδυάζει επίγειο και ένα αέριο χορό με ημάντες. Δηλαδή να περνάνε από πάνω σας τώρα να γίνονται πράγματα αύριο. Να ύπτανται και να προσγειώνονται. Είναι χορός, έτσι, σύγχρονη μορφή χορού, απλά έχει ακροβατικά στοιχεία. Οι χορεύτριες λοιπόν είναι η Λουκιανή Παπαδάκη, είναι η Μίνα η Ανανιάδου, η Άννα η Απέργη και η Ελένη Λαγκαδινού. Από εκεί και πέρα, μεγάλο κομμάτι της δουλειάς ανήκει στη συνεργάτη μου, την Ελένη την Ξινογαλά, η οποία έχει επιμεληθεί όλο τον οπτικό σχεδιασμό, τα visuals, τα projections, που είναι μια σκηνογραφία in motion, θα έλεγα. Τα projections είναι καθ' όλη τη διάρκεια του σόου, 25 λεπτά περίπου, και λειτουργούν σαν background, σκηνογραφικό περιβάλλον της χορογραφίας. Ο αδερφός και επί χρόνια συνεργάτης μου, Γιώργος Κουβαρά, συνθέτης, έχει γράψει την πρωτότυπη μουσική. Ο Θωμάς Οικονομάκος, πολλά χρόνια επίσης συνεργάτης μου, είναι ο σχεδιαστής των φωτισμών. Και ένα πλήθος άλλων συνεργατών, ο Αργύρης ο Αγγελή με την Κυριακή Νασιούλα τα κοστούμια, η Κορίνα Οικοτσίρη, που είναι ουσιαστικά το ετερονίμηση της ομάδας, πολλά χρόνια μαζί και από τα χρόνια της Γαλλίας στο Παρίσι, όταν ήμασταν άμεσοι συνεργάτες μου σε όλα τα project. Επειδή ρώτησα κάποια στιγμή. Και πάρα πολύ πίσω από όλο αυτό. Πάρα πολύ είναι πίσω. Και η οικογενειακή 14 άτομα. 14 είναι 14 άτομα λοιόν, που δουλεύουν για όλο on αυτό. On και off stage. Λοιπόν, εγώ ρώτησα, θα το πω, ρώτησα τον κύριο Κουβαρά, τον Χρήστο δηλαδή, να μιλάμε στον ενικό. Σπύρο. Τον Σπύρο, συγγνώμη. Κάτσε, μου πες, ο αδερφός σου είναι. Γιώργος. Γιώργος, εντάξει. Ωραία. Πάμε πάλι. Ρώτησα τον Σπύρο όταν ήρθε. Αν είναι από εδώ, αν είναι από την Πάτρα, γιατί και εγώ ήθελα να μάθω λίγα στοιχεία. Μου είπε ότι είναι από εδώ. Οπότε είσαι ένας άνθρωπος που ξέρεις, έχεις ζήσει Πατρινό Καρναβάλι και μικρός, γιατί λείπεις καιρό από την Πάτρα. Είπα πάνω από 25 χρόνια, 20. Και... Έχεις κάνει καριέρα και στο εξωτερικό. Έλειπες αρκετό καιρό και εκεί. Ναι. Είσαι στην Αθήνα τώρα, είναι η βάση σου. Ναι. Και πριν το εξωτερικό πάλι ήμουν στην Αθήνα. Τώρα έχω επιστρέψει στην Αθήνα και η ομάδα, δηλαδή η εταιρεία από το 17, η βάση της είναι η Αθήνα. Οπότε είσαι εκεί. Νέου. Η βάση είναι εκεί. Αλλά κάνουμε και στο εξωτερικό διάφορα project. Λοιπόν, και ήθελα να ρωτήσω το κόνσεπτ αναγέννηση. Γιατί τώρα το project αυτό βασίζεται στην ιδέα της αναγέννησης. Πώς το σκέφτηκες αυτό? Κοίτα, το κόνσεπτ αναγέννηση ήρθε αρχικά από τη συνειδητοποίηση ότι έχει να γίνει 3 χρόνια τελετή έναρξης. Αν δεν κάνω και λάθος, νομίζω τόσο είναι. Οπότε έχει, θα έλεγα, ένα συμβολικό αλλά και ουσιαστικό πρακτικό αποτύπωμα, υπό την έννοια ότι η αναγέννηση είναι πάντα κάτι που κυοφορείται, κάτι νέο που ενδεχομένως ξεκινάει από κάτι που έχει μείνει στάσιμο ή έχει νεκρώσει εντός ή εκτός εισαγωγικών. Λόγω και του κορονοϊού. Λόγω και της κατάστασης ακριβώς. Οπότε θεώρησα ότι και συμβολικά η ιδέα της αναγέννησης νομίζω ότι είναι to the point στη συγκεκριμένη περίπτωση. Χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι δεν είναι παράσταση, έτσι είναι ένα σόου με ό,τι αυτό συνεπάγεται, οπότε δεν είναι ότι υπάρχει μια δραματουργία σαφέστατη από πίσω, έτσι. Δεν πάβει να είναι ένα σόου, αλλά με έντονο παραστατικό χαρακτήρα, θα έλεγα.
Άλλωστε, παραστάσεις φτιάχνω και με την ομάδα μου. Γνωρίζετε το κείμενο όλη η ομάδα θέλαμε, πολύ καλά. Θέλαμε κιόλας η φετινή τελετή έναρξης και χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό γιατί είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που μοιράστηκαν μαζί μου αυτό το όραμα και από την ΚΕΔΥΠ Καρναβάλι Πάτρας και ιδιαίτερα η πρόεδρος η Ραϊκουρή. Να σχεδιάσουμε μια τελετή φέτος που θα έχει έτσι έναν λίγο πιο καλλιτεχνικό ή παραστατικό χαρακτήρα σε σχέση με άλλες χρονιές. Να γίνει κάτι διαφορετικό. Και θα γίνει. Σίγουρα. Και θα γίνει, πιστεύω. Θα είναι τελείως διαφορετικό. Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο από άλλες. Σίγουρα δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο σε άλλες τελετές έναρξης. Και νομίζω ότι συνδυάσαμε και κάτι που έχει ένα πιο ποιητικό χαρακτήρα, αλλά και κάτι στο δεύτερο μέρος της τελετής που είναι πιο μουσικό. Έχει live μπάντα που θα παίξουν σε πιο γνώριμους ρυθμούς και στο πατρινό κοινό, καρναβαλικούς, αλλά και αυτοί ακόμα με ένα ρεπερτόριο και με έναν τρόπο που θα έλεγα ότι είναι αρκετά ιδιαίτερος. Θα θυμίζει καρναβάλι σίγουρα, αλλά με μια άλλη χρειά σε σχέση με άλλες χρονιές. Ναι, δεν θα χαλάσουμε τον χαρακτήρα. Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Καρναβαλιού, ούτε την παράδοση προφανώς. Όχι, απλώς θα τη διαφοροποιήσουμε. Θα τη διαφοροποιήσουμε λίγο. Έτσι. Νομίζω ότι πάντα οι πινελιές αυτές προσδίδουν κάτι. Εσύ βέβαια είσαι και το αντικείμενο, αλλά ήθελα να σε ρωτήσω, Σπύρο, τι σε δυσκόλεψε και τι ας πούμε ότι ήταν εύκολο για σένα. Τι αντιμετώπισες μέσα σε αυτή την περίοδο. Εννοείς την περίοδο δημιουργίας. Δημιουργίας, ναι. Δηλαδή να σκεφτείς το κόνσεπτ, να το δουλέψεις, να το κάνεις, να το υλοποιήσεις. Γιατί από την ιδέα μέχρι το stage είναι νομίζω χιλιόμετρα. Ένας αιώνας. Ένας αιώνας. Και ιδιαίτερα τώρα αυτές τις μέρες που ήρθαμε στην Πάτρα, το βλέπουμε και η διεισόμαση, δηλαδή στην πράξη. Κοιτάξτε, είναι σύνηθες όταν δουλεύεις σε ένα site-specific project, δηλαδή είσαι αναγκασμένος να περάσεις 2-3-4 μήνες όλη τη διαδικασία στο στούντιό σου, στην πόλη, στον χώρο που εργάζεσαι και αυτό να το μεταφέρεις μετά σε έναν χώρο για μία και μόνο παρουσίαση, ιδιαίτερα αν ο χώρος είναι εξωτερικός και όχι κάποιο θέατρο ή κάποιο μουσείο. Αυτό από μόνο του έχει και τεχνικές και μορφολογικές, θα πω εγώ, δυσκολίες. Είναι η μεταφορά μιας δουλειάς σε μια άλλη συνθήκη, από έναν εσωτερικό σε έναν εξωτερικό χώρο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, από τα φυσικά φαινόμενα του καιρού μέχρι δυσκολίες τεχνικές που μπορεί να προκύψουν. Πάντα η προσαρμογή είναι μια διαδικασία που είναι δύσκολη, ωστόσο είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Αυτό θα έλεγα, δηλαδή το πώς μεταφέρεται το project από μια συνθήκη εντός τυχών σε μια συνθήκη εξωτερικού χώρου, θα έλεγα ότι έχει πάντα δυσκολίες, όχι μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση και άλλες φορές που έχω κληθεί να κάνω site-specific έργα. Αυτό θα έλεγα. Μόνο ότι... αυτό τώρα πήρε το δώσουμε. Μόνο αυτό. Εντάξει, είναι πολλά, αλλά είναι όλο αυτό άλλα. Έχει και μια. Δηλαδή, εγώ δεν το βλέπω και σαν δυσκολία. Είναι μέρος της διαδικασίας, της δουλειάς. Έχει μια γοητεία όλο αυτό. Δηλαδή, δεν μπορεί να γίνει κάτι κιόλας εύκολα. Οπότε όλα έχουν μια δυσκολία. Αυτό απλά είναι μια ιδιαίτερη, ιδιάζουσα δυσκολία, θα έλεγα. Ναι, που το έχεις αντιμετωπίσει, φαντάζομαι, και σε άλλες περιπτώσεις και σε άλλες έτσι. Και σε άλλες περιπτώσεις και αυτό ακριβώς καλούμαστε να βρούμε τους τρόπους και τις λύσεις που στο τέλος θα λειτουργήσει όλο λοιπόν, αυτό. Λοιπόν, εσείς τώρα να πούμε ότι στον κόσμο που μας βλέπει, εργάζεστε. Πήρε το δώσ' τώρα, δηλαδή είναι η τελική ευθεία. Είμαστε μία μέρα πριν. Είστε μία μέρα είναι πριν. Η γενική μας σήμερα το βράδυ, πρόβα. Έχουμε ήδη κάνει κάποιες τεχνικές. Η τεχνική επίσης, όλο το επιτελείο, δηλαδή δουλεύουν πήρε το δώσ', στείνουν. Κόντρα και στον καιρό, παρόλο που δεν μπορώ να πω, σταθήκαμε και τυχεροί, δηλαδή θα μπορούσε να είναι και πιο δύσκολες συνθήκες, αλλά δεν μας σταματάει τίποτα. Θα μας τα πει σε λίγο και ο μετεωρολόγος μας, νομίζω όμως ότι θα έχει καλό καιρό αύριο. Εγώ, αλλά εγώ εντάξει, οποιαδήποτε και να είναι η συνθήκη. Πάντα. Αλλά ναι, οποιαδήποτε και να είναι η συνθήκη, νομίζω ότι επειδή ο καιρός μέσα μας, μεταφορικά μιλώντας, είναι ηλιόλουστος, θα πάνε όλα καλά. Το ραντεβού το επαναλαμβάνω εγώ, αν και το ξέρετε ήδη. Είναι αύριο 9 η ώρα στην πλατεία Γεωργίου. Πλέον ακριβώς. Το stage είναι έτοιμο. Το έχω δει και από κοντά εγώ βέβαια, αλλά άμα δείτε και φωτογραφίες θα πάθετε σοκ. Είναι τεράστιο stage μπροστά από το θέατρο Απόλλων. Δηλαδή πραγματικά έχει κάνει και ο Δήμος μεγάλη προσπάθεια. Πολύ μεγάλη προσπάθεια. Θεωρώ ότι αυτό δηλαδή, που θα φανεί ακριβώς. Θα είναι άψογο και άρτιο. Ναι. Έτσι πιστεύω έχει και γίνει εγώ. Μεγάλη προσπάθεια και χαίρομαι που, όπως είπα και στην αρχή, μοιράστηκαν μαζί μου την ίδια θέληση, το ίδιο όραμα, να γίνει μια τελετή διαφορετική και σίγουρα μια τελετή που μετά από 3 χρόνια.
Βέβαια, μετά από τρία χρόνια είναι και μεγάλο το βάρος τώρα. Τι θα δείξω στον κόσμο. Δεν θέλω να το βλέπω έτσι. Φαντάζομαι. Με την καλή την έχουν γίνει και άλλες τελετές οι οποίες θα είχαν πολύ ενδιαφέρον. Το βάρος δεν ξέρω. Πάντως γι' αυτό και επειδή έχει όλο έτσι μια. Όλο το show, το χορογραφικό του μέρος τουλάχιστον, μια πιο ποιητική και αλληγορική διάθεση. Έχει ένα ξαλάφρωμα. Ανυπομονούμε τόσο πολύ να το δούμε και εγώ πραγματικά ανυπομονώ και μετά τη συζήτησή μας ακόμα περισσότερο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ευχόμαστε κάθε καλό να πάτε να δείτε 9 η ώρα αύριο, παιδιά.